σας αποκαλύψω ότι τουλάχιστον με την Άντα, εγώ την παρουσιάσω με πάρα πολύ συγκίνηση, γιατί είμαστε μαζί από παιδιά πριν μάθει τα πρώτα της γράμματα. Δεν λέμε πότε έγινε αυτό. Στην αγκαλιά σου. Ναι, μπράβο. Αυτή η χαρά λοιπόν είναι διπλή, που έχω την τιμή σήμερα να είμαι εδώ και να παρουσιάζω αυτό για το οποίο είχε την έμπνευση να γίνει και όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που βλέπω δίπλα μου που συνέβαλαν στο να γίνει αυτό το πράγμα μέσα σε 2 χρόνια, εξ αποστάσεως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ πολύ συγκινητικό, γιατί εμένα τουλάχιστον μου συμβαίνει πρώτη φορά να το αντιμετωπίσω. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει πάλι, θα μας πούν τα παιδιά εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαγεωργίου να μας πει για το πώς ο εκδοτικός οίκος, εγώ θα ήθελα τουλάχιστον σαν ερώτηση αυτό να το κάνω, πώς αντιδράσατε όταν σας είπαν ότι θα εκδώσετε ένα βιβλίο 17 συγγραφέων. Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου των πρότυπων εκδόσεων Πηγή, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωση. Να απαντήσω πρώτα στο ερώτημα. Ο εκδοτικός οίκος iWrite αποτελεί ένα μέρος ενός εκδοτικού ομίλου των πρότυπων εκδόσεων Πηγή που ιδρύθηκαν στη Θεσσαλονίκη πριν από 3 περίπου χρόνια από συγγραφείς απευθυνόμενους σε συγγραφείς. Κύριος στόχος μας, θα πρέπει να τονίσω εδώ, είναι η στήριξη των νέων συγγραφέων. Και εμείς σε ένα όχι και τόσο μακρινό παρελθόν περάσαμε από αυτό το στάδιο, γνωρίζουμε τις αγωνίες ενός επίδειξου νέου συγγραφέα και θέλαμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο πάνω στο οποίο νέοι άνθρωποι, νέοι συγγραφείς θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τα πρώτα τους βήματα χωρίς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε εμείς και που εξακολουθούν νομίζω να αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Οπότε όταν μας ήρθε αυτή η πρόταση για το πολυσυγγραφικό μυθιστόρημα, το τόσο πρωτότυπο σε σύλληψη όσο και σε εκτέλεση, το δεχτήκαμε με ενθουσιασμό και το αντιμετωπίσαμε ως μια πρόκληση, νομίζω και για τους ίδιους τους δημιουργούς, όσο και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από όλη αυτή τη δουλειά και οι οποίοι είναι μαζί μου στο πάνελ σήμερα, όσο και για μας. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Τα είπα αυτά για τη στήριξη νέου συγγραφείς. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, γιατί η βραδιά άλλωστε ανήκει σε αυτό το βιβλίο και στους ανθρώπους, τους συντελεστές που το στήριξαν. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνέχεια στην εκδήλωση, καλή συνέχεια επίσης στην εξέλιξη των ίδιων των συγγραφέων και καλό τάξιδο το εξ αποστάσεως. Να ξέρετε ότι μετά το πέρας των ομιλιών, εγώ εκ του συνεκής θα βρίσκομαι εκεί για να λύσω κάθε απορία σε κάθε άνθρωπο που ίσως ενδιαφέρεται να εκδώσει το δικό του βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Πανεκδότης Καποδίστρας, είμαι ο δημιουργός του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής Tabula Rasa. Tabula Rasa, γιατί με διορθώνουν συνέχεια. Όταν μου πρωτοήρθε αυτή η ιδέα από την κουμπάρα μου, η οποία δεν είναι εδώ, είχα 2 λιποθυμίες. Η μία ήταν της μαμάς μου, δεν είναι εκεί κάτω. Η δεύτερη, τη σώσαμε λίγο, ήταν της κυρίας Πόμερ, που την ήξερα από λίγο πιο παλιά. Γιατί της είπα να διδάξει κάτι που δεν είχε ξανακάνει, τουλάχιστον όσο αφορά την δημιουργική γραφή, και είχε πάρα πολλούς ενδιασμούς, όπως μου αποκάλυψε μετά από μερικούς μήνες. Βέβαια, πάντα ήταν στο πλευρό μου και της είχα πει τις ιδέες μου ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτιστικό φορέα, θα τον έλεγα, έναν φορέα που μπορεί να δώσει όνειρα στα παιδιά και να πραγματοποιήσει όνειρα στα παιδιά, να πραγματοποιήσει το πρώτο του βιβλίο, το πρώτο του σενάριο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την γραφή γενικότερα, με τη δημιουργική γραφή. Πάντα την είχα στο πλευρό μου και φαντάζομαι πάντα θα την έχω ζωζή. Γιατί είναι και ψωμωμένη, δεν είναι παιδούλα, να το πούμε αυτό. Είναι μια γυναίκα που την θαυμάζω. Τη θαυμάζω και για τον τρόπο γραφής, τη θαυμάζω για τη δημιουργικότητά της. Με έχει βοηθήσει απείρως στο θέμα της προώθησης, της διαφήμισης της σχολής μας. Και έτσι λοιπόν κάπως ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 10 η σχολή μας.
Εντάξει, ήταν άπια στο όνειρο αν σκεφτόταν κάποιος ότι μετά από 3 χρόνια θα έχουμε το πρώτο μας βιβλίο. Η αλήθεια είναι πως το πρώτο μας βιβλίο είναι τελευταίο σε όσα ήδη έχουμε κάνει στο παρελθόν. Mm-hmm. Έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, όχι εμείς. Έχουμε κάνει 2 τηλεοπτικές σειρές, έχουν πάρει βραβεία τα παιδιά σε θεατρικούς διαγωνισμούς, με θεατρικά έργα, σε βιβλία. Ο κύριος Πουπεράκης, περσινός μαθητής, εξέδωσε φέτος το δεύτερο του βιβλίο, πάλι με την φροντίδα και τη στήριξη της κυρίας Πόμερ και τις γνώσεις που... Με τη φωτιά της το πάμε σε πολύ ιδιαίτερο σημείο. Πρέπει να βάλουμε ένα κλιματάκι πάνω. Παρακαλώ να πει η απαραίτητη γονική συνένεση. Ναι, είναι μια γυναίκα που θέλω να είναι πάντα δίπλα μου. Θέλω να ευχαριστήσω. Καταρχήν δεν έχω γράψει λόγο, παιδιά. Δηλαδή δεν έχω δει όλους που βολάνε τα χαρτιά τους και εγώ πάντα λέω τι θα πω σήμερα. Θα θυμηθώ μερικές ιστορίες. Όπως κάνω πάντα. Ήρθανε λοιπόν την πρώτη χρονιά, χωρίς να το περιμένουμε, 17 άτομα. Παραπάνω, αλλά 17 είναι που γράψανε αυτό το βιβλίο. Ήταν η Μαρία Βανιώτη, ο Αργύρης Γιαμάλογλου, η Σταυρούλα Δάμπαλη, ο Πάρης Κλαρνέτατζης, η Τζένι Κουμπί, η Μάγδα Κουτσούγκου, ο Ανδρέας Κριτσιμάς, η Καλλιόπη, η Βίλη Κοντούλα, δεν μπορώ το Καλλιόπη, ήταν η Ελίνα Λαγουδάκη, η Γιούλη Μακρύ, ο Κωνσταντίνος Παλίλης, η Σταυριανή Σιδέρη, η Λιτό Συμβουλίδου, η Χαρά Ζωτηροπούλου, η Θάλια Τζίμκα, ο Χρήστος ο Χαρακόπουλος και η Λιδία Ψαραδέλη. Εγώ θα χειροκροτήσω αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν καταφέραν να κάνουν ένα δικό τους όνειρο πραγματικότητα, καταφέραν να κάνουν το δικό μου όνειρο πραγματικότητα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Να πω ότι είχε ένα χάρισμα ο κύριος Καποδίστριας να με χώνει. Και το έκανε και τώρα μόλις. Λοιπόν, να πω ότι έχουν περάσει 3 χρόνια και από τότε που ξεκίνησε η σχολή. Ακούγομαι έτσι, γιατί έχω αυτό το θέμα. Και όπως σας είπε και ο ίδιος ο κύριος Καποδίστριας, η σχολή ξεκίνησε με μια δική του ιδέα. Εμένα μου ήρθε λίγο έτσι άξαφνο όταν μου το είπε, περίεργο να πω. Έλεγα πώς μπορεί να επιβιώσει μια σχολή τέτοια και τα λοιπά και σε δύσκολους καιρούς. Ευτυχώς όλα καλά πάνε, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται για τη γραφή, για το σενάριο, για τη συγγραφή και γενικά για τη δημιουργία. Εκείνο που είναι όμως πιο αξιόλογο ή αξιομνήμευτο, να το πω έτσι, στη σχολή, είναι ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα μέσα αυτά τα 3 χρόνια, τα οποία μας έχουν κάνει περήφανους. Και αυτά είναι, τα είπες κιόλας, μισά τα δικά μου. Να ρίξω μια ματιά στο χαρτί. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν κάποιες βραβεύσεις σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς ή σε θεατρικούς διαγωνισμούς. Είχαμε συμμετοχές στο Φεστιβάλ της Δράμας με ταινίες μικρού μήκους. Είχαμε παραστάσεις θεατρικές οι οποίες ανέβηκαν από τα παιδιά και οι οποίες κατάφεραν να προσελκύσουν κανάλια και να γίνουν θέμα της δημοσιότητας χωρίς να είναι επώνυμοι άνθρωποι. Είχαμε παραστάσεις τις οποίες το σενάριο το είχε γράψει ένα παιδικό musical ο κ. Καποδίστριας και έπαιξαν τα παιδιά της σχολής μας από το τμήμα υποκριτικής και το οποίο κράτησε 2 χρόνια, δύσκολο για παιδική παράσταση να ανεβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Συμμετείχαν σε τηλεοπτικές σειρές ως σεναριογράφοι και ως ηθοποιοί. Και να πω να έτσι να προσθέσω τα γένια μου. Ναι, έτσι όπως τα λες. Να πω ότι είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της διαφήμισης των B1 Vas Ελλάς, που δεν είχαμε αυτές τις προσδοκίες, όμως έγινε παγκοσμίως γνωστή, με αποτέλεσμα να έχουμε σχόλια από όλο τον κόσμο και από επώνυμους ανθρώπους όπως η Νία Βαρτάλος, η Κανακαρίδη, ο Τόμ Χάνκς και διάφοροι άλλοι. Και αυτό οφείλεται στη φρεσκάδα των μυαλών τους.
των σκέψεών τους. Να πω τελικά τι είναι το εργαστήρι μυρωδικής γραφής. Είναι ένα εργαστήρι που δεν δίνει μόνο εφόδια στους ανθρώπους που έρχονται να παρακολουθήσουν είτε τα μαθήματα είτε τα σεμινάρια, αλλά είναι ένας χώρος που δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να δοκιμάζουν αυτό που επιλέγουν να κάνουν και αυτό που αγαπούν. Εδώ λοιπόν σήμερα ήρθαμε να πούμε για το βιβλίο των παιδιών. Ξεκίνησε να πω σαν εργασία μέσα στην τάξη, δεν ξεκίνησαμε να γράφουμε βιβλίο. Σε μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά, να μάθουν να συνεργάζονται, να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Το θέμα του βιβλίου το διαλέξαν οι ίδιοι. Δεν ήταν δική μου επιλογή. Πρότεινε ο καθένας κάποια θέματα, ψηφίσαν μεταξύ τους τι θέλαν να γράψουν. Δεν έκανα καμία επέμβαση σε ό,τι αποφάσισαν να κάνουν. Ήταν 17 άτομα, πολύ δύσκολη δουλειά. Και υπήρχε δύο περιορισμοί μάλλον στην ιστορία αυτή, στη συγγραφή του βιβλίου. Ο πρώτος περιορισμός ήταν ότι αν κάποιος έκανε ένα λάθος στο δικό του κομμάτι, ο επόμενος δεν είχε το δικαίωμα να πάει να του το διορθώσει, αλλά έπρεπε να το διορθώσει μέσα από τα γραφόμενα τα δικά του. Και το δεύτερο ήταν ότι κάθε φορά που τέλειωνε κάποιος το δικό του κομμάτι, έπρεπε να αφήνει ένα γάτζο, ένα ερωτηματικό, που θα έπρεπε να απαντήσει ο επόμενος. Από την αρχή φάνηκε ότι είχαν όρεξη να το κάνουν. Από την αρχή με εντυπωσίασε το τι σκαρφιζόντουσαν για να σώζουν τις καταστάσεις. Δεν λέω ότι όλα πήγανε ρόδινα, δηλαδή το καλοκαίρι ας πούμε μου δεν μπέλιασαν. Δεν τα στέλναν, ξαφνικά είχαμε 3 μήνες διακοπές και δεν έπαιρνε κανένα mail με τις ιστορίες τους. Παρόλα αυτά όμως υπήρχαν και δυσκολίες, δηλαδή πάρ' το πίσω, ξαναγράψτο, τέτοια πράγματα, γιατί ήξερα τις δυνατότητές τους, ήξερα ότι μπορούσαν, δεν ήθελαν να το ξεπετάξουν. Και πραγματικά αυτή η διαδικασία κράτησε 2 χρόνια και όχι συνεργασία ανάμεσα σε ανθρώπους που γνωριζόντουσαν, σε ανθρώπους οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ήταν στην Αθήνα, άλλος ήταν στη Δράμα, άλλος ήταν στην Πρέβεζα, άλλος στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο πήγαινε ερχόταν μέσα από τα mail και συνεχώς συμπληρωνόταν μέχρι που φτάσαμε στο τέλος. Να πω ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, όπως γνωρίζω, τέτοιο παρόμοιο βιβλίο έχει εκδοθεί, αλλά οι 4-5 συγγραφείς, αν θυμάμαι καλά, όχι όμως από 17. Ακριβώς. Μπράβο. Λοιπόν, από 17 δεν έχει γίνει ποτέ. Είμαστε πρώτοι που το κάνουμε. Να πω ότι το θέμα του βιβλίου, όπως σας είπα, επιλέχθηκε από τα ίδια τα παιδιά και πρόκειται για την ιστορία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι περιθωριακοί. Και οι οποίοι στο βάθος του μυαλού τους αναζητούν τις ψυχές τους, αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή τους. Η μοίρα, γιατί πραγματικά η μοίρα τους παίρνει κοντά, οι συμπτώσεις και οι συγκυρίες παίρνουν τον έναν δίπλα στον άλλον, χωρίς να το έχουν προσχεδιάσει και όποιος το διαβάσει θα δει ότι στην αρχή τουλάχιστον δεν το επιθυμεί και κανείς να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Θα έρθουν κοντά λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες, θα πλησιάσει ο ένας τον άλλον. Εκεί θα αρχίσουν να βλέπουν τους εαυτούς τους πιο ξεκάθαρα, αλλά και τους υπόλοιπους που είναι μέσα στην παρέα αυτή. Θα έρθουν τόσο κοντά που στην πορεία θα τους είναι αδύνατο να χωρίσουν. Οι χαρακτήρες αυτοί, οι πρωταγωνιστές μας, είναι δημιούργημα, όχι ομαδικό, ο καθένας προσέθεται ένα χαρακτήρα. Να πω ότι εισάγονται πολύ ήρεμα μέσα στην ιστορία, παρόλο ότι το βιβλίο έχει ένταση και ταχύτητα. Η γραφή των παιδιών είναι λυπή και κατανοητή. Και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Και καθώς επίσης οι ανατροπές δεν είναι λίγες. Η μεγαλύτερη ανατροπή είναι στο τέλος. Έτσι, υπάρχουν πισωγυρίσματα των χαρακτήρων μέχρι να πιστέψουν στους ίδιους τους εαυτούς. Να πιστέψουν ότι αξίζουν. Μπορεί να σκεφτείτε ότι το βιβλίο είναι δραματικό. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι. Είναι κομικό το βιβλίο.
με έντονες δραματικές στιγμές σε κάποια σημεία, με ανθρώπινες στιγμές που γεννούν πολύ δυνατά συναισθήματα και που μας κάνουν να δούμε αυτούς τους ανθρώπους του περιθωρίου με διαφορετική ματιά. Το τέλος, όπως σας είπα, είναι ακόμα πιο ανατρεπτικό, αφήνοντας την ελπίδα να φεγκοβολά στα μάτια τους σε μια ιστορία που ακόμα δεν έχει αρχίσει. Είναι όταν το διαβάσετε θα καταλάβετε γιατί σας το λέω αυτό. Από τη δική μου τη μεριά θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, γιατί δεν είναι απλά χαρά για αυτούς το ότι παίρνουν το πρώτο τους βιβλίο στα χέρια τους, είναι χαρά διπλή για μένα και γιατί έχουν ένα κάτι στα χέρια τους από μέσα από τη σχολή, αλλά και είναι και πολύ συγκινητικό το ότι συνεργαστήκαμε όλο αυτό το καιρό, το ότι όχι μόνο τα παιδιά που γράψαν, αλλά όλα τα παιδιά που έρχονται και όλοι οι σπουδαστές της σχολής που δεν μας αφήνουν το περιθώριο. Εγώ το λέω γιατί, όπως λέει ο κύριος Καποδίστρης, έχω τα χρονάκια μου. Λοιπόν... Όχι, δεν τα λένε χρονάκια, από ένα σημείο και μετά, όχι με τα υποχρεωστικά. Λοιπόν, να πω ότι είναι μια ευκαιρία να μην ζούμε σε ένα μικρό κόσμο μπροστά σε μια τηλεόραση. Θεωρώ ότι είναι σαν να μου κάνουν refresh και reboot στον εγκέφαλο με τις ιδέες τους και τη φρεσκάδα τους. Και πραγματικά τους ευχαριστώ που υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα στη ζωή μου. Από την άλλη μεριά θέλω να ευχαριστήσω και τον εκδοτικό οίκο που μας στήριξε και ήταν στο πλάι μας με μια πάρα πολύ καλή έκδοση και πολύ καλή συνεργασία, και εύχομαι να είναι στο πλάι μας και στο επόμενο βιβλίο που πραγματικά το ετοιμάζουμε και το λέω ότι θα είναι αυτή τη φορά διηγήματα μυστηρίου. Και τους καθηγητές της Τάμπουλα Ράσα, που δεν είναι τα παιδιά και το έργο τους δεν είναι μόνο δική μου δουλειά, είναι και των άλλων καθηγητών, οι οποίοι βοηθούσαν ο καθένας με το δικό του μάθημα, έβαζε το λιθαράκι του. Και να έχω εδώ και στον αγαπητό μου Παναγιώτη, που πραγματικά με έχει συγκινήσει με τη στάση του, γιατί δεν έχει ποτέ κλειστά τα αυτιά του σε φρέσκες ιδέες, σε καινούργια πράγματα, σε ιδέες που του προτείνουμε. Είναι εκεί να μας ακούσει, να μας στηρίξει, να μας υποστηρίξει, και όχι μόνο τους καθηγητές αλλά και τα παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο. Πραγματικά αν μπορούσατε να τον γνωρίσετε στο επίπεδο που τον γνωρίζω εγώ, θα είχατε ακριβώς την ίδια άποψη με μένα. Ειλικρινά τον ευχαριστώ που είναι στη ζωή μου σε αυτό το κομμάτι της συγγραφής και στο κομμάτι της Τάμπουλα και σε οτιδήποτε τρελό ή λογικό μου έρθει στο κεφάλι και έχω την άνεση να του το πω. Πριν δώσουμε το λόγο στα παιδιά για να μιλήσουν, να πω ότι οι καθηγητές εκείνου του πρώτου του τμήματος ήταν η Άννα Χατζησοφιά, η Λίζα Δουκακάρου, η Μαθήλδη Μαγκύρα, η Χαριτίνη Τσιπούρα, η Μαριμπέλ Λοπές, η Μάρο Μπουρδάκου, η Αλεξάνδρα Χειμώνα, οι δύο υποφαινόμενοι, Αντιγόνη Πόμερ και Παναγιώτης Καποδίστριας, και προσθέθηκαν με τη σειρά των χρόνων κάποιοι άλλοι καθηγητές, όπως η Κωνσταντίνα Γιαχαλή, η Ρένα Ρίγκα, η Πέση Μάλφα, ο Θανάσης Τσαουσόπουλος, η Ρέινα Ισκενάζη, η Φωτεινή Τσακύρη, ο Γρηγόρης Μελάς, η Άννα Φωτοπούλου, ο Αντώνης Αστρόμουργος, η Πόπη Χριστοδούλου που είναι εδώ μαζί μας, ο Χάρης Τορτορέλης που είναι επίσης εδώ μαζί μας και είναι από πίσω, και πάρα πολλοί ακόμα που δυστυχώς δεν μπορώ να τους αναφέρω γιατί θα περάσει η μισή ώρα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε γύρω στα 30 άτομα καθηγητές που προσπαθούμε για αυτό το σκοπό, για να δώσουμε χαμόγελο στους νέους ανθρώπους. Πριν δώσουμε το λόγο στα παιδιά και σας πω και τη διαδικασία με την οποία θα έρχεστε σιγά σιγά, θα αποχωρήσουμε εμείς, ανά τέσσερις, και θα αυτοσυστήνεστε για να πείτε ακριβώς. Θα έχετε μεγάλη επιτροπή όμως. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω κάτι, γιατί δεν είχα το χρόνο να διαβάσω όλο το βιβλίο πραγματικά, παρόλο που θα το ήθελα, αλλά το έφερα από τον εκδοτικό οίκο πριν δύο μέρες. Έχοντας όμως... Σεμινάρια. Όμως είχα διαβάσει κάπου ότι για να αποφασίσεις, λέει, αν θα διαβάσεις, αν πρέπει να αγοράσεις ένα βιβλίο, να το ανοίξεις σελίδα 69 και να το διαβάσεις. Αν σου αρέσει αυτή η σελίδα, αγοράσεις το βιβλίο. Και το είχε πει ο Καναδός επικοινωνιολόγος ο Μάρσα Μαθλάχα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτό το έχουν και ειδοποιηθεί κοινοδιάσημος κανόνας Page 69 που υπάρχει σε blog με τις σελίδες 69 καινούριων εκδόσεων.
Λοιπόν, στην αρχή το έκανε για πλάκα, αλλά μετά είδε ότι έπιανε. Το δικό σας βιβλίο, δεν ξέρω ποιος έχει γράψει τη σελίδα 69, εγώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Εγώ έχω μια σελίδα 69, δεν θα το πω. Ό,τι θα το πω, είναι Σταυρούλα. Έχω αυτή την εικόνα. Λοιπόν, μπράβο Σταυρούλα, γιατί εγώ θα το αγόρευα το βιβλίο τη σελίδα 69. Δεν βλέπετε, ψάχνουν όλοι τώρα το βιβλίο της σελίδα 69 να δούνε ποιος το έγραψε. Μπορείτε να μιλήσετε. Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από τη σελίδα 69. Η Λέλα κατάλαβε ότι κάτι συνέβαινε. Πρώτα ο Ανδρέας με ένα λιπόθυμο άντρα και όλους τους υπόλοιπους και μετά ο Σότος. Κάτι βρώμαγε στην ιστορία. Αλλά ο Ανδρέας ήταν φίλος της. Πώς θα μπορούσε να τον προδώσει. Τα συναισθήματά της μπερδεύτηκαν. Ο Ανδρέας μπορεί να ήταν φίλος της, αλλά ο Σότος ήταν ο έρωστας της ζωής της. Τον είχε γνωρίσει κάποια εποχή που η αστυνομία εφάρμοζε την επιχείρηση Σκούπα για τις ιερόδουλες. Κάθε βράδυ στο κρατητήριο. Ένα από αυτά τα βράδια είχε γνωρίσει τον Σότο. Ήταν μόνος στο τμήμα και του είχε ζητήσει φωτιά. Φαινόταν καλόψυχος και η Λέλα είχε βάλει τα δυνατά της να τον γοητεύσει. Ήθελε ένα σύμμαχο σε αυτό το αντίπαλο στρατόπεδο. Κάθισαν παρέα μέχρι το ξημέρωμα, πίνοντας καφέ και καπνίζοντας. Όταν πια το πρωί ήρθαν και την πήραν στο αυτόφορο, ήξερε καλά ότι τον είχε ερωτευτεί. Τότε πίστεψε ότι δεν θα τον έβλεπε ξανά και μέσα της ένιωσε άβολα με αυτό το πρωτόγνωρο συνέστημα. Διαψεύστηκε. Ο Σότος τη βρήκε στο στέκι που άραζε και έκανε πιάτσα. Πέρασαν πολλές βραδιές παρέα. Βραδιές γεμάτες πάθος και ένταση. Δεν περίμενε κάτι από αυτόν η Λέλα. Ποιος θα παντρευόταν μια πουτάνα. Σιγά σιγά οι συναντήσεις τους αραίωναν, μέχρι που οι δρόμοι τους χώρισαν. Την τελευταία φορά που τη συνέλαβαν, την οδήγησαν στο ίδιο τμήμα. Εκεί τον αναζήτησε, όχι για να τη βοηθήσει, αλλά για να τον δει. Πονούσε τόσο μέσα της που δεν τον έβλεπε. Μόνο μαζί του ένιωθε ότι πέρα από γυναίκα ήταν και άνθρωπος. Εκείνο το βράδυ έμαθε ότι είχε παντρευτεί. Τον αγαπούσε και τον μισούσε ταυτόχρονα. Είχε και αυτή το δικαίωμα σε τέτοιου είδους ευτυχία. Αυτό το βιβλίο θα το αγόραζα ανεπιφύλακτα, χωρίς να έχω διαβάσει τίποτα άλλο. Καλησπέρα σας, καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ να ακούσετε αυτά που έχουμε να πούμε για το βιβλίο μας. Έχω να πω καταρχάς ότι πρώτον ένα μεγάλο τεράστιο ευχαριστώ και στη σχολή μας, στην Τάπουλα Ράσα, και στον διευθυντή της σχολής, τον Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος στηρίζει οποιαδήποτε ιδέα μας, οτιδήποτε μας έρθει στο κεφάλι, είναι εκεί για να μας βοηθήσει, να μας προωθήσει τις ιδέες μας και όλα αυτά. Και επίσης ένα ακόμα πιο τεράστιο ευχαριστώ στην κυρία Πόμερ, η οποία από το πρώτο έτος ήταν δίπλα μας, όχι μόνο για να μας μεταδώσει τις γνώσεις, αλλά να μας, ουσιαστικά να μας μεγαλώσει. Μπήκαμε παιδάκια ασχέτως ηλικίας στη σχολή, θα το θέσω έτσι, και ουσιαστικά μάθαμε μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο από τον κύριο Καποδίστρια και την κυρία Πόμερ, αλλά και τους υπόλοιπους καθηγητές. Μάθαμε πράγματα και σιγά σιγά οριμάσαμε, πήραμε γνώσεις, αλλάξαμε σαν άνθρωποι. Γενικότερα δεν είμαι πολύ καλή στα λόγια, οπότε λέω ας προχωρήσω στο κειμενάκι μου, να μην σας κουράσω κιόλας. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι ευχαριστώ πολύ και τα παιδιά που γράψαμε όλοι μαζί αυτό το βιβλίο. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και ίσως με τα χρόνια το ξέχασα, αλλά τώρα το ξανατιμήθηκα. Μου ερχόντουσαν εικόνες όταν άκουγα τον κύριο Καποδίστρια και την κυρία Πόμερ να μιλάνε. Θα διαβάσω ένα κομμάτι, τυχαίο, να το πω. Όχι, δικό μου είναι, αλλά δεν θέλω να το πω. Είπα να το προσπεράσω. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να δουν ποιος ήταν πίσω από την πόρτα. Το μισοσκόταδο και ο κόκκινος φωτισμός του φαναριού παραμόρφωναν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που τους άνοιξε. Σίγουρα ήταν γυναίκα. Σίγουρα ήταν σχεδόν γυμνή, αφού είχε ένα σεντόνι τυλιγμένο γύρω από το σώμα της. «Ελάτε σε μισή ώρα», ακούστηκε η φωνή της. Η χρειά της είχε κάτι ειδονικό. «Έχω άλλον πελάτη τώρα». Και έκανε να κλείσει την πόρτα. Ο Ανδρέας πρόλαβε και έβαλε το πόδι του δίπλα από το κούφωμα και μπόδισε τη γυναίκα να την κλείσει.
Πλησίασε το πρόσωπό του στο δικό της και την κοίταξε επίμονα. Τότε η άγνωστη γυναίκα πισωπάτησε και το πρόσωπό της έλαμψε. «Ανδρέα», φώναξε από την έκπληξη. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα. Πρώτος μπήκε ο Ανδρέας. Το ύφος του πρόδι. Όταν σε μια κλωστή, λίγα μέτρα πέρα από το κρυφό δωμάτιο ήταν ο υποψήφιος δολοφόνος τους και έπρεπε να βρουν μια λύση πριν να είναι αργά. Καλησπέρα και από μένα, εγώ είμαι ο Αργύρης Γιαμάλογλου. Λοιπόν, θέλω να πω καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ και εγώ με τη σειρά μου που ήρθατε, όλους σας. Και παιδιά που ήρθαν εξ αποστάσεως, όπως είναι και το βιβλίο μας, παιδιά που ήρθαν από τον Ανδρέα από την Πρέμιζα, μπράβο, τον Χρήστο, τους υπόλοιπους και κάποιους μαθητές που δεν τους είχαμε ξαναδεί που βλέπω εκεί στο βάθος και τους γνώρισα σήμερα. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις ένα βιβλίο με άλλα 16 άτομα. Εμένα τουλάχιστον μου ήταν πολύ δύσκολο. Και μάλλον ένα μπορεί να είναι δύσκολο, γιατί έχεις κάποιες ιδέες στο μυαλό σου και κάποια πράγματα που γενικά νομίζω στη συγγραφή, τουλάχιστον εγώ, μ' αρέσει να γράφω μόνος μου. Είναι πολύ μοναχικό, ναι. Αλλά νομίζω ότι αν δεν είχαμε την κυρία Πόμερ και τον κύριο Καποδίστρια, που μας βοήθησαν ώστε να το συντάξουμε όλο αυτό και να το ομαδοποιήσουμε, αν θέλετε, και να το δέσουμε, ευχαριστώ. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει και δεν θα είχαμε βγάλει αυτό το βιβλίο σήμερα, οπότε θέλω και εγώ να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτά. Σας διαβάζω. Λοιπόν. Η Άννα έριξε ένα δάκρυ στο πάτωμα και άλλο ένα σκάλωσε στο μάγουλό της. Το έτριψε με το χέρι της και τους οδήγησε στις κουίτες, αφού έκαναν το γνωστό πανηγυρισμό που κάνουν όλες οι ομάδες πριν τον αγώνα, για να πάρουν κουράγιο. Ένα δυνατό χειροκρότημα ακούστηκε και μερικά σφυρίγματα από το κοινό, που όπως φαίνεται αντιμονούσε για την έναρξη. Καθώς προχωρούσαν στο στενό διάδρομο που οδηγούσε πίσω από τη μεγάλη αυλαία του θεάτρου, το τρίτο κουδούνι τους έκανε να επιταχύνουν το βήμα τους. Ο Ρένος, που βρισκόταν στα φώτα, αναβόσβησε για λίγο τους μεγάλους προβολείς.
σαν να τους προειδοποιούσε ότι σε μερικά δευτερόλεπτα ξεκινούν. Πίσω σκοτάδι κάλυψε το θέατρο και η ησυχία έπεσε παντού. Μόνο οι ανάσες τους ακούγονταν. Βαριές, λαχανιασμένες, αλλά και σίγουρες ταυτόχρονα. Εγώ είμαι ο Αντρέας Μητσιμάς και είμαι ένας από τους Αποστάσεως. Έγραψα την ιστορία που την πρέβεζα μαζί με τους υπόλοιπους. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από τη σειρά μου την κυρία Αντιγόνη Πόμερ και τον κύριο Πανάγκη την Καμποδίστρια, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ εμείς. Και γενικά, μέσα στην Τάμπουλα Ράσα βρήκα μια δεύτερη οικογένεια, όχι μια σχολή. Γιατί το 10 σπούδασα εκεί ένα χρόνο και μετά και έχει και ψη λόγου σταμάτησα. Κι όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι, κι ας μην είμαι εκεί, είναι σαν να είμαι εκεί. Τους νιώθω όντως σαν δεύτερος γονείς και μπορεί να σας φανεί περίεργη αυτή τη λέξη, αλλά εγώ έτσι τους νιώθω. Έστω και σε αυτόν τον χώρο και όχι μόνο. Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα για μένα και ειλικρινά θέλω να τους ευχαριστήσω για όλα. Αυτά, θα σας διαβάσω το κειμενάκι μου για να τελειώνουμε. Τα μάτια του πήραν άλλη μορφή, ηρωνική, απόκοσμη. Το στόμα του άνοιξε και βγήκε ένα τρομακτικό γέλιο που πάγωσε ακόμα πιο πολύ την ατμόσφαιρα. Τα δύο κορίτσια που παρακολούθησαν αποσβολωμένα άρχισαν να διώχνουν προσωπάδι. Η φωνή του όμως τις ακολούθησε και τις σταμάτησε στις πρώτες δρασκελιές. Έμειναν ακούνητες, με τις πλάτες γυρισμένες προς τους δύο άντρες. Δεν τόλμησαν να γυρίσουν. Αν ήταν να πεθάνουν, πρέπει να πέθαναν έτσι. Ένας εκοφαντικός πυροβολισμός βρυχήθηκε στην ατμόσφαιρα, σαν λιοντάρι πριν κατασπαράξει την λία του. Επικράτησε νεκρική σιωπή. Ακίνητοι με τα βλέμματα καρφωμένα στο κοινό, άφησαν τον πανικό να χορεύει στα κορμιά τους και να λιώσει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ποτούλα Καλλιόπριβίλη. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω όλους που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Είναι πραγματικά τιμή για μας, για όλους μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Παναγιώτη Καποδίστρια και την κυρία Αντιγόνη Πόμερ. Και θα ήθελα έτσι να διηγηθώ ένα μικρό περιστατικό που έχει χαρακτήσει τη μνήμη μου. Πριν θα διαβάσω το απόσπασμα το μικρό. Όταν πρώτο ξεκίνησε η σχολή με τις πρώτες μαθήτριες, πηγαίναμε και δίναμε εξετάσεις. Μας έβαζε κάποιες ερωτήσεις, ένα κειμενάκι και για να περάσουμε στην τάξη έπρεπε να περάσουμε τις εξετάσεις σύμφωνα με αυτά που ήθελα. Μάλλον και εγώ μετά από τη δουλειά, πολύ κουρασμένη, πάω και δίνω τις εξετάσεις. Ήμουν σίγουρη ότι είχα κοπεί, δεν υπήρχε περίπτωση να πέρναγα. Και ξαφνικά 10 η ώρα το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνό μου, βλέπω απόκρυψη, τηλεοπλησία, το σηκώνω, ήταν ο κύριος Καποδίστρας. Και γυρνάει και μου λέει: Βίλη, πάμε εδώ, ποιος είναι? Μου λέει: Είμαι ο Παναγιώτης. Διάβασα, λέει, ένα παιδικό. Μας είχε βάλει μια άσκηση, θυμάμαι, για ένα παιδικό παραμύθι. Και είχα γράψει ένα μικρό απόσπασμα. Και μου λέει: Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου λένε, συγχαρητήρια. Και του κάνω: Παναγιώτη, πέρασα. Πέρασα στη σχολή, λέω: Πες μου. Αν μου λέει: Θα σου πω, θα στα πω από κοντά. Και θυμάμαι αυτή την ατάκα, μου έμεινε και τότε παρακάλεγα να έχω περάσει στη σχολή, γιατί πραγματικά ήμουν έτσι αποδιοργανωμένη. Και οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές που πέρασαν και στους μαθητές μου. Διότι με βοήθησαν να βρω τον εαυτό μου μέσω της συγγραφής. Δεν ήξερα πώς να γράφω, βρήκα τη δομή. Και πιστεύω ότι όλοι μας πραγματικά κάποια μέρα θα κάνουμε κάτι και όλο αυτό θα το οφείλουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και δεν θα ήθελα κανείς να ξεχάσει από πού ξεκινήσαμε. Και εγώ ξεκίνησα από την τάβουλα και είμαι ένα ταβουλόπεδο. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και εγώ το δικό μου απόσπασμα. Λοιπόν, από πού σε ξέρει ο Σωτήρης, τόλμησε να το ρωτήσει. Ο Αντρέας δεν την περίμενε αυτή την ερώτηση. Οι σκέψεις άρχισαν να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα στο κεφάλι του. Τα χείλη του όμως έμειναν ακίνητα. Οι σκέψεις παρέμειναν σκέψεις. Τα λόγια πνίγηκαν και έμεινε σιωπηλός. Ένιωθε την ανάγκη να ξεράσει την αλήθεια. Πρώτη φορά αισθανόταν τόσο έντονα την ανάγκη να μιλήσει. Γιατί όμως την Άννα, γιατί ήθελε να είναι ειλικρινής μαζί της. Μετά από αρκετές απόπειρες να αρθρώσει κάποιες λέξεις, αποφάσισε ότι ήθελε να πει τα πάντα σε αυτή τη γυναίκα. Ένιωθε να ρισκάρει, αλλά το γαλήνιο βλέμμα της Άννας τον προκαλούσε να ξεφορτωθεί το βάρος του. Σας ευχαριστώ πολύ. Η
αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω πολύ καλά με τα μικρόφωνα, γι' αυτό θα ξεκινήσω με κλισέ. Αφού ευχαριστήσω εσάς που ήρθατε, στην παρουσίαση του εξαποστάσεως, τον κύριο Παναγιώτη Καποδίστρια και την κυρία Τιγόνη Πούμε, ή αλλιώς την μητέρα μας, και τα παιδιά που συνεργαστήκαμε τόσο καιρό μαζί, θα σας διαβάσω το κομματάκι μου και θα τελειώνω. Η Μάρα και ο Νίκος τράβηξαν το Μάκη που ήταν ακόμη υπόθυμος και τον έριξαν στην καταπακτή. Από πίσω πήδηξαν η Άννα και ο τελευταίος ο Ανδρέας που τράβηξε ένα μοχλό και η καταπακτή έκλεισε. Το σκοτάδι ήταν τόσο πυκτό που θαρούσαν ότι το έπιαναν. Έμειναν εκεί, ακούνητοι, με την υγρασία να τους τρυπάει τα κόκαλα και με το Μάκη ξαπλωμένο ανάσκελα να μοιράζεται το χώρο με τα ποντίκια. Μόνο τότε η Μάρα συνειδητοποίησε ότι δίπλα στα πόδια της υπήρχαν δεκάδες ποντίκια. Μια κραυγή ανέβηκε από τα σωθικά της σαν χύμαρος. Το χέρι του Ανδρέα της έκλεισε το στόμα. Η φωνή της πνίγηκε, αλλά όχι και τα αναφιλητά της. Ξέσπασε σε ένα βουβό κλάμα. Δεν ήξερε τι της προξενούσε μεγαλύτερο δρόμο. Τα τροκτικά ή ο πάτος με το όπλο στο χέρι. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Επειδή και εγώ, σαν τον Κωνσταντίνο, δεν είμαι πολύ καλή στις ομιλίες. Θα πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Καποδίστρια, γιατί μέσα από τη σχολή ωρίμασα, γιατί ήμουν ένα παιδί που πήγε 18 χρονών, θεωρώντας πως μπορεί να γίνει όχι το όνειρο πραγματικότητα, γιατί το όνειρο είναι πραγματικότητα. Με βοήθησε να ανταπεξέλθω στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε νέος συγγραφέας ηθοποιός και να βάλω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου. Αλλά περισσότερο να οριμάσω και να δω τα πράγματα όπως είναι. Αλλά ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να δώσω στην κυρία Τιγόνη Πούμε. Γιατί ήταν μια πολύ σημαντική καθηγήτρια. Μας έδινε κυρίως δύναμη και συνεχίζει. Θα διαβάσω. Ο Ανδρέας φρενάρισε απότομα. Το πτώμα κοπάνισε το πορπαγκάζ και υπερθυμίζοντας την ύπαρξή του. Η Άννα κόλλησε πάνω στη Μάρα που την έδιωξε μακριά μαϊδία. Πόσα χρόνια άραγε είχε να πηθεί. Η ανάσα της ανέβη μια μυρωδιά από ξοφή μου και τα μαλλιά λυγιασμένα κρέμονταν σαν βρεγμένα κρόσια στο πρόσωπό της. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω προσπαθώντας να πάρει μια βαθιά ανάσα. Το κρύο ήταν σκοτερό. Το φεγγάρι δικαιωρά είχε χαθεί πίσω από την πυκνά σύννεφα και ίσα που διαγράφονταν στο καλό περίγραμμα. Αμέσως ένιωσε το κρύο να την περανιάζει. Ανοιγόκλεισε τα μάτια στο σκοτάδι προσπαθώντας να δει που βρισκόντουσε. Στο βάθος, αρκετά μακριά, μια κόκκινη επιγραφή αναβόσβου. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Χαρακόπουλος Χρήστος και έρχομαι από τη Δράμα. Εγώ είμαι σαν το βιβλίο, είμαι από τους εξαποστάσεως. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία σήμερα το γεγονός ότι έχει εκδοθεί αυτό το βιβλίο και δεν βρισκόμαστε όλοι εδώ πέρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας. Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο πνευματικούς μας γονείς, τον Παναγιώτη που είναι Καποδίστρια και την πνευματική μαμά, την Αντιγόνη Πούμερ. Γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς τον κύριο Καποδίστρια και τις ενέργειες του δεν θα υπήρχε αυτό το βιβλίο και φυσικά χωρίς την ιδέα, τη συνεργασία, την υποστήριξη της Αντιγόνης Πούμερ και την καθοδήγησή της σε όλη αυτή την πορεία. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον εκδοτικό οίκο που μας έκανε τη τιμή να αναλάβει και να εκδώσει το βιβλίο μας. Τώρα λίγα λόγια σχετικά με το βιβλίο. Πώς ξεκίνησε. Πάνω κάτω έχουν υποθεί και πιο μπροστά λόγια. Η Αντιγόνη Πούμερ ήταν αυτή που έδωσε την ιδέα. Ξεκίνησε ως μάθημα, ως εργασία και στη συνέχεια ως συμπλήρηση εργασιών. Δηλαδή ενώσαμε όλες αυτές τις εργασίες και αποφασίσαμε κάτι πρωτοποριακό. Δηλαδή 17 άτομα για πρώτη φορά να ενώσουν τις ιστορίες τους και όλες αυτές να εκδοθούν και να βγει η δουλειά νέων συγγραφέων προς τα έξω. Τι έχουμε να θυμάμαι.
ένα μεγάλο άγχος κάθε φορά του αν θα έρθει το email και θα πρέπει να συνεχίσω την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το είχε κάθε συγγραφέας εδώ. Γιατί όπως είπε και ο Αλεγγύρης, δεν ήταν κάτι εύκολο. Έπρεπε να πάρει στην εργασία κάποιου άλλου συγγραφέα, ο οποίος έχει τελείως διαφορετικό ήχος γραφής, θέλει να προχωρήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο την ιστορία και θα τελειώνει την ιστορία με μία ανατροπή. Θα πρέπει όμως εσύ να συνεχίσεις και να τελειώσει πάλι με μία νέα ανατροπή. Αυτό ήταν το δύσκολο. Βέβαια, όλη αυτή η αδρεναλίνη και το άγχος ήταν και η ευχάριστη συνεργασία. Όλο αυτό που μας έμεινε σαν μια μεγάλη ανάμνηση και φυσικά όταν μάθαμε ότι θα εκδοθεί κιόλας, χαρήκαμε πάρα πολύ. Η ιστορία θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα, χωρίζεται σε δύο άξονες. Στο πρώτο ενώνονται δηλαδή οι διάφορες περιστάσεις, δύσκολες βέβαια, μια και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο περιθώριο, και αυτό ήταν νομίζω ότι που κάνει το βιβλίο ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο είναι η λύτρωσή τους και ότι ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από το θέατρο. Ενδιαφέροντες οι ήρωες, είναι ανέκτακτο βιβλίο, διαβάζεται εύκολα. Υπάρχει ροή στην ανάγνωση και η γλώσσα μπορώ να πω ότι είναι συνεδριακή, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα και μία ταινία. Τώρα, αφού τελειώσαμε το βιβλίο και χαρήκαμε την έκδοση, κάποια στιγμή με παίρνει η Αντιγόνη Πόμερ και μου λέει: Χρήστο, θα αναλάβεις και την επιμέλεια του κειμένου. Οπότε καταλαβαίνετε, μέσα τα πράγματα ήταν δύσκολα, ναι, και οι δουλειές τρέχανε. Οπότε λέω: θα πρέπει να το διαβάσω, πρέπει να το φορμάρω. Και οι δυσκολίες ήταν πρώτον στον χρόνο της παράδοσης, γιατί έπρεπε να το παραδώσουμε. Δεύτερον, στο φορμάρισμα 17 συγγραφέων της γλώσσας τους, 17 διαφορετικών ειδών γραφής. Γιατί πιστέψτε με, είναι δύσκολο και το κακό είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση στο κείμενο κάποιου ανθρώπου. Είναι λογικό. Η αλήθεια είναι ότι το χαρήκαμε. Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Θα τελειώσω κι εγώ με την ανάγνωση ενός αποσπάσματος. Δεν θα αποκαλύψω την ηρωίδα. Θα σας αφήσω να την ανακαλύψετε μέσα στο κείμενο. Τα βλέφαρά της τρεμόπαιζαν. Είναι μόνο άστιγη, αυτό σας λέω. Άνοιξε τα μάτια της και το εκτυφλωτικό φως του ηλίου βυθίστηκε γρήγορα μέσα από τις κόρες της, προκαλώντας της πόνο. Τα έκλεισε βιαστικά και αυτή τη φορά τα άνοιξε αργά, για να δει τον κόσμο ξανά από την ίδια θέση. Αυτή που είχε διαλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια. Είχε σταματήσει να νιώθει ντροπή για τη ζωή της. Ήταν επιλογή της να ζει έτσι, ή μήπως όχι. Ανακάθισε παρατηρώντας τον κόσμο που περνούσε από το στενό δρομάκι. Άπλωσε τα χέρια της και άρπαξε το βιβλίο. Δίστασε για μια στιγμή και μετά άρχισε να το ξεφυλίσει. Στα ρουθούνια της τρύπωσε η γνώριμη μυρωδιά του καρδιού ανακατεμένη με μούχλα. Το έκλεισε απότομα και το κοίταξε από απόσταση, τεντώνοντας τα χέρια της. Το κράτησε σφιχτά μέσα στις φαλάμες της. Λες και είχε μια ψυχή κομιασμένη στις χούφτες των χεριών της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι κάποια παιδιά από τους συγγραφείς δεν έχουν έρθει γιατί είναι από Κρήτη και λόγω καιρικών συνθηκών δεν το ρισκάρισαν να ταξιδέψουν. Και να πω ότι τους ευχαριστούμε και αυτούς, τους στείλουμε όλοι να τους στείλουμε. Να ευχαριστήσω το Art Café εδώ, που το Art Express που μας φιλοξένησε στο χώρο του και ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε το επόμενο βιβλίο στα χέρια μας από τους μαθητές μας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Επίσης να πω ότι τον Ιανουάριο στη σχολή θα έχουμε κάποια σεμινάρια εντελώς δωρεά. Όποιος ενδιαφέρεται μας στο βιβλίο, υπάρχουν τηλέφωνα της σχολής. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να παρακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.